Φίλοι και φίλες του Πάπουλα Σπορτ, καλησπέρα σας. Σάββατο σήμερα, 20 Φεβρουαρίου, και είμαστε ζωντανά μέσα από το Πάπουλα Σπορτ σε μία ακόμη εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας. Σήμερα στην εκπομπή έχουμε καλεσμένο τον 19χρονο επιθετικό του Ατρόμητου Χαλανδρίου, Δημήτρη Νούλη. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Δημήτρη, τελευταίο παιχνίδι ήταν 1η Νοεμβρίου με το Ατρόμητο Μεταμόρφωσης, όπου είχες πετύχει hat-trick. Από τότε δεν έχεις κάνει προπόνηση, ούτε έχεις παίξει σε αγώνα. Πώς είναι εσύ όλο αυτό το χρονικό διάστημα να μην μπορείς να είσαι έτσι στο χώρο που αγαπάς και θέλεις? Ναι, είναι μια δύσκολη περίοδος για μένα και για τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, έτσι θέλω να πιστεύω. Από μικρό παιδί κάθε μέρα βρισκόμουν σε ένα γήπεδο και έκανα αυτό που αγαπούσα. Τώρα αυτό μου το στερεί καλός ή κακός μια αρρώστια, ασθένεια, όπως θέλει να το πει κάποιος. Και ναι, είναι μια δύσκολη περίοδος ψυχολογικά κυρίως. Θέλεις εσύ να ξεκινήσει οι προπονήσεις, να ξεκινήσουν οι αγώνες? Προφανώς θέλω, αλλά εντάξει, πρώτα η υγεία, δηλαδή με τα μέτρα που χρειάζεται και μετά να ξεκινήσουμε. Έτσι θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Τι σου λένε τα φιλαράκια σου, οι συμπαίκτες σου? Θέλουν και αυτοί να ξεκινήσουνε? Σήμερα είχαμε ένα διαδικτυακό meeting με όλη την ομάδα. Συζητούσαμε διάφορα πράγματα και από ό,τι έχω καταλάβει όλοι έχουν απογοητευτεί και θέλουν ξανά να επιστρέψουν στα γήπεδα και στις προπονήσεις και στους αγώνες και στη ρουτίνα αυτή, την καλή ρουτίνα. Ο προπονητής σου, ο Ηλίας, ο προπονητής, σας έχει δώσει κάποιο πρόγραμμα? Ναι, ο προπονητής μου, σε συνεργασία με κάποιους γυμναστές και με τον βοηθό του, είχαν βγάλει κάποιο πρόγραμμα και μας το στέλνανε ανά εβδομάδα και τώρα ήταν στη θέληση του κάθε ποδοσφαιριστή το να τηρήσει το πρόγραμμα. Προσπαθήσαμε να το τηρήσουμε όσο μπορούμε και μιλώντας προσωπικά, μέχρι πριν ένα μήνα το τηρούσα κατά γράμμα. Ξεκίνησε βέβαια και η εξεταστική πριν ένα μήνα, οπότε δεν το τήρησα πλήρως από τις 19 του προηγούμενου μήνα, γιατί δεν είχα πολύ χρόνο και είχα χάσει γενικά τη θέλησή μου και τη δύναμή μου για να βγω έξω, να τρέξω με κρύο, με ήλιο, με βροχή, οτιδήποτε καιρό και να είχε. Και ναι, είχα σταματήσει και κάνω δικό μου πρόγραμμα πια. Λοιπόν, ο Ατρόμητος Χαλανδρίου είναι νεοφώτιστος φέτος στη β' κατηγορία και σε 7 αγωνιστικές που έγιναν μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος είχατε 3 νίκες και 4 ήττες. Πώς κρίνεις εσύ την πορεία της ομάδας μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος? Πιστεύω δεν έχουμε αδικηθεί. Το έχουμε αποδείξει και πολλές φορές ότι όσο δουλεύουμε βελτιωνόμαστε και αν έχουμε δουλέψει σωστά θα πάρουμε το αποτέλεσμα που πρέπει. Οι 4 ήττες δεν μπορώ να τις σχολιάσω, ήταν ήττες που αξίζαμε να πάρουμε. Μέσα από αυτές τις ήττες μάθαμε και έτσι ήρθαν και οι 3 νίκες. Τώρα μας διέκοψαν στο πικ μας, θα έλεγα, γιατί είχαμε βρει τα πατήματά μας, είχαμε βρει τη συνοχή μας. Και όσο περνούσε ο χρόνος, πιστεύω θα βελτιωνόμασταν και ίσως είχαμε και την ευκαιρία να ανέβουμε κατηγορία. Γιατί όχι? Πάντως είστε ένα νεανικό ρόστερ, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Όλοι είστε ο μέσος όρος ηλικίας του ρόστερ. Ναι, νομίζω είναι 17-18. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης? Είναι ίσως ο δεύτερος μας τερματοφύλακας που είναι 35, αλλά δεν αγωνίζεται ως βασικός. Ως βασικός σε μεγαλύτερη ηλικία είναι του 1999, νομίζω.
Άρα είσαι όλοι νεαροί, οι οποίοι προέρχεσαι από την Ακαδημία του Ατρόμη του Χαλανδρίου, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, η πλειοψηφία, ναι. Ποια ήταν η καλύτερη ομάδα που αντιμετωπίσατε, Δημήτρη, τις 7 ομάδες που αντιμετωπίσατε μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, την φετινή σεζόν? Ναι. Θα πω δύο από τις καλύτερες ομάδες που προσωπικά πιστεύω ότι είναι οι καλύτερες και μ' άρεσε και ο τρόπος παιχνιδιού τους. Ήταν ο Ατρόμητος Μεταμόρφωσης που έγινε ένα τρελό μάθ, μπορώ να πω. Παίξαμε και οι δύο ομάδες πολύ όμορφο ποδόσφαιρο και μ' άρεσε γενικά το πώς παίζαν. Και η δεύτερη ομάδα είναι ο Αστέρας Εξαρχείων. Έχει παίχτες πολύ καλούς και έπαιξαν και αυτοί πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Ιτηθήκαμε βέβαια, αλλά μ' άρεσε πολύ ο τρόπος παιχνιδιού τους και μου έκανε εντύπωση. Και μ' άρεσε και βέβαια και το κοινό τους και είχαν πολύ, πολύ ωραίο κλίμα με τους οπαδούς και γενικά μ' άρεσε όλη η ατμόσφαιρα εκείνη του μάτς. Πάντως με τον Ατρόμητο Μεταμόρφωσης, τελευταία αγωνιστική πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος, κάνατε την έκπληξη. Εκτός έδρας νίκη και μάζε με 3 δικά σου γκολ, Δημήτρη. Ναι. Εντάξει, προσωπικά δεν το θεωρώ έκπληξη. Σέβομαι βέβαια τον αντίπαλο, αλλά δουλεύουμε σκληρά και το πιστεύαμε από πριν το μάτς ότι θα το κερδίσουμε. Και πήγαμε εκεί πέρα για να το κερδίσουμε. Τώρα για τα 3 γκολ δεν είναι προσωπικά τέρματα. Άμα τα δείτε κιόλας, ευχαριστώ και τους συμπαίχτες μου που με βοηθάνε να σκοράρω και να ανεβαίνω ψυχολογικά με αυτόν τον τρόπο. Στην πρώτη θέση βρέθηκε ο Ιπποκράτης, ο οποίος ήταν αήττητος και αυτός ήταν αήττητος στην πίτα κατηγορία. Μετά ήταν ο Ατρόμητος Μεταμόρφωσης και στην τρίτη θέση η Αθηναίδα. Ποια ήταν η εικόνα έτσι που σπάσεις για τον Όμιλο? Ξέρεις ότι οι ομάδες που, που βρέθηκαν στις τρεις πρώτες θέσεις ήταν οι καλύτερες ομάδες του Ομίλου? Εγώ προσωπικά θεωρώ την ομάδα μας την καλύτερη και στηρίζω όλους τους συμπαίχτες μου. Τώρα για τις πρώτες θέσεις νομίζω σαν κατάταξη δεν είναι δίκαιη, αλλά οι ομάδες που είναι στις πρώτες θέσεις είναι καλές και αξίζουν να είναι εκεί. Τώρα για την ακριβής κατάταξη δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι. Το ποδόσφαιρο μπορεί να είναι και τύχη, μπορεί να είναι και οτιδήποτε. Πάντως ο στόχος που θέσατε πριν την έναρξη του πρωταθλήματος ήταν ως δοφότιστη να παραμείνετε στη β' κατηγορία. Ναι, ναι, σωστά. Πιστεύεις ότι δεν θα κινδυνεύατε αν συνεχιζόταν το πρωτάθλημα? Θα πετύχατε ο στόχος σας? Ο στόχος αλλάζει ανάλογα με τα δεδομένα. Στην αρχή της σεζόν λέγαμε ότι ο στόχος μας είναι να παραμείνουμε στην κατηγορία. Όσο περνούσαν οι αγωνιστικές και δουλεύαμε, βλέπαμε ότι μπορούμε να πετύχουμε και το κάτι παραπάνω. Και εγώ πιστεύω ότι αν δεν σταματούσαμε θα είχαμε και την ευκαιρία να παίξουμε play-off για να ανέβουμε κατηγορία. Τώρα αυτή είναι προσωπική η κρίση. Πώς είναι και ο προπονητής σου, ο Ηλίας ο Κορδός, είναι αυστηρός, Δημήτρη? Αυστηρός, στην προπόνηση θα έλεγα ναι, αλλά αυστηρός τώρα με τα προγράμματα και που έχουμε σταματήσει και μας έχει στείλει δεν είναι αυστηρός, γιατί καταλαβαίνει την κατάστασή μας. Καταλαβαίνει ότι έχουμε πέσει ψυχολογικά και μας έδωσε τη συμβουλή ότι όποιος θέλει μπορεί να τα ακολουθήσει και μόνο καλό θα του κάνει. Αυτό. Τώρα στην προπόνηση είναι αρκετά αυστηρός, θέλει να τηρούμε τα ωράρια, θέλει να τηρούμε το πόσο σοβαροί είμαστε. Έχει και παιδιά βέβαια να αντιμετωπίσει, που είναι λίγο δύσκολα για αυτόν και το καταλαβαίνω. Αλλά ναι, αυτό. Ωραία, Δημήτρη, πάμε τώρα να μας πεις την ομάδα του Ατρόμητου, να μας την παρουσιάσεις. Τερματοφύλακας. Ποιος είναι ο τερματοφύλακας στην ομάδα? Είναι ο Αρντίτ Μεσούλη. Είναι 16 ονών, 17. Τον σέβομαι πάρα πολύ, ίσως είναι από τους καλύτερους τερματοφύλακες που έχω δει να παίζουν. Έχει τρομερή τεχνική με τα πόδια. Δεν ξέρω, δεν έχω, είναι πολύ καλός.
Έχει περιθώρια βελτίωσης. Είναι πάρα πολύ καλός. Υπάρχει πλάκα μεταξύ σας, διότι εσείς ο επιθετικός και αυτός είναι ο τερματοφύλακας στην προπόνηση. Όταν... Ναι, ναι, σίγουρα υπάρχει πλάκα. Έχουμε μια μικρή κόντρα με τον Αρντίτ. Αλλά πάντα εγώ κερδίζω, οπότε έχει κληθεί η πλάκα. Ωραία, πάμε στην άμυνα. Ποιοι είναι στην άμυνα, Δημήτρη? Στην άμυνα είναι ο... Τώρα μιλάω για τους βασικούς, άμα θέλετε σας λέω και όλη την ομάδα. Ναι, τους βασικούς, Δημήτρη. Okay. Είναι ο Χρήστος Πογιάννη, είναι, παίζει συνέχως δεξί στόπερ. Και ο Βαγγέλης Ιρής, παίζει αριστερά στόπερ. Είναι δύο πολύ δυνατά παιδιά, ξέρουν μπάλα, μπορούν να περάσουν πάσες που μπορεί να είναι επικίνδυνες ακόμα και για γκολ για την αντίπαλη ομάδα. Και είναι αρκετά εγκεφαλικοί παίχτες. Νομίζω είναι από τους ηγέτες της ομάδας μας. Τα μπακ. Ορίστε. Λέω μπακ, δεξί και αριστερό. Μπακ δεξί και αριστερό. Έχουμε τον Δημήτρη Αναγνώστου στα αριστερά. Και είναι αριστεροπόδαρος. Ήταν και αυτός παλιότερα στην Ακαδημία ΤΣΑΕΚ. Τον ξέρω και αυτόν από παλιά. Αυτόν θεωρώ, πιστεύω, τον ηγέτη της ομάδας μας. Έχει τρομερή προσωπικότητα και γενικά βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα με τα ανεβάσματά του, με τη δύναμή του. Γενικά είναι και πολύ καλό παιδί. Στο δεξί άκρο της άμυνας έχουμε... με την αθμηθώ και έχω 4 μήνες να... Δεν μου έρχεται τώρα το όνομα. Ωραία, πάμε στο κέντρο, πάμε στα χαφ. Ποιος είναι αυτός που σου δίνει την μπάσα για να σκοράρεις? Την μπάσα για να σκοράρω μου τη δίνουν όλοι οι συμπαίχτες. Τώρα συγκεκριμένα ποιος μου έχει βγάλει τις περισσότερες assist, νομίζω είναι το δεξί μας εξτρέμ, είναι ο Δημήτρης Μακρύς. Έχουμε μια κόντρα και με αυτόν για τα goal και τις assist, αλλά τα βρίσκουμε. Ωραία. Ποιοι άλλοι είναι στα half? Αμυντικό half. Στο 10 είναι ο Κωστής Κατσιούλας, πολύ καλός παίχτης και αυτός έχει κάνει τη θητεία του στις Ακαδημίες της ΑΕΚ, το γνωρίζω από παλιά. Νομίζω ότι τεχνικά είναι ο καλύτερος παίχτης της ομάδας μας. Στα αμυντικά χαφ έχουμε τον Άγγελο Ντάου, πολύ ταλαντούχος παίχτης, είναι 15 χρονών μόλις και κρατάει όλο το κέντρο μόνος του σχεδόν. Επίσης άλλο ένα χαφ είναι ο... Μου έρχονται και τα ονόματα, έχω ένα θέμα. Δεν πειράζει, πάμε τώρα επίθεση. Ποιοι είναι μαζί σου μπροστά? Στην επίθεση είμαι συνήθως εγώ, ο Δημήτρης ο Μακρύς, τα εξτρέμ, και ο Δημήτρης ο Βέρδης. Ωραία. Δημήτρη, μείνε μόνο σταθερός. Ναι. Όχι, δεν είναι... Είστε πάντως μια παρέα όλοι, έτσι? Ναι. Κάνετε παρέα και εκτός γηπέδου? Κοιτάξτε, τα παιδιά που είναι κοντά στην ηλικία μου προσπαθούμε να κάνουμε παρέα. Τώρα το να βγω εγώ με έναν που είναι 5 χρόνια μικρότερος είναι λίγο δύσκολο. Γιατί έχει ο καθένας τις δικές του υποχρεώσεις και το δικό του πρόγραμμα. Αλλά ναι, προσπαθούμε και μέσα στην προπόνηση έχουμε πολύ καλό κλίμα και περνάμε ωραία, σαν μια παρέα. Πώς είναι και η διοίκηση είναι δίπλα σας, Δημήτρη? Ναι, μας στηρίζει και στηρίζει και το πλάνο του προπονητή και τους αρέσει αυτό που βλέπουν και μας στηρίζουν. Πάντως είστε όλοι μικροί. Πώς είναι έτσι να αντιμετωπίζετε μεγαλύτερους σε ηλικία παίκτες? Πιο έμπειρους, ας πούμε, από εσάς? Να. Ίσως αυτό είναι και το μόνο θέμα που μπορούμε να συναντήσουμε σε έναν αγώνα, το να μην έχουμε εμπειρία και να μην έχουμε ξαναβιώσει μια κατάσταση που μπορεί να συμβεί στον αγώνα και ίσως εκεί να έχουμε κάποιο μειονέκτημα. Αλλά μέσω των παιχνιδιών και όσο περνάει ο χρόνος αποκτούμε και εμείς εμπειρίες και γινόμαστε δυνατότεροι. Από ό,τι μου λένε οι μικρότεροι, γενικά είναι ωραία εμπειρία να παίζεις με μεγαλύτερους, σου βγάζει μια μεγαλύτερη διάθεση για να βελτιωθείς.
Εσύ όταν πετυχαίνεις κάποιο τέρμα, πώς νιώθεις? Νιώθω ευγνώμων για τη δουλειά μου που φέρνει αποτέλεσμα. Όταν δεν μπορεί, τη φάση δεν την τελειώνεις, δεν μπορείς να την τελειώσεις, να πετύχεις κάποιο τέρμα. Για τον α ή β λόγα, ή η μπάλα πάει out ή πάει στο δοκάρι, πώς αντιδράς? Το μόνο, λέει ο προπονητής μας, που θέλω να μάθετε όταν φύγω εγώ από εδώ ή όταν φύγεις εσύ από εκεί, είναι να σκέφτεσαι η επόμενη ενέργεια. Πώς θα πας την επόμενη ενέργεια, πώς θα αφήσεις πίσω μια κακή φάση, ένα κακό τελείωμα, μια κακή πάσα, και να προχωρήσεις την επόμενη φάση και να έχεις το μυαλό σου καθαρό για να πάρεις το καλύτερο αποτέλεσμα. Όταν χάνω μια φάση, σκέφτομαι αυτό, σίγουρα στεναχωριέμαι, αλλά σκέφτομαι ότι την επόμενη φάση πρέπει να την βάλεις γκολ. Πέρσι πέτυχες 17 γκολ σε όλη τη σεζόν, έτσι. Σωστά. Και φέτος 6 μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, και ήταν το πρώτο σου hat-trick. Ναι. Θα ήθελες κάπου να αφιερώσεις τα φετινά 6 γκολ που έχεις πετύχει μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος? Τα φετινά 6 γκολ τα αφιερώνω πρώτον στους συμπαίχτες μου, στον προπονητή μου, σε έναν φίλο μου που έχασα πρόσφατα και στον παππού μου που έχασα πέρσι. Από τότε τα αφιερώνω σε αυτόν. Τα όνειρά σου είναι αύριο μεθαύριο να μπορείς να παίξεις σε επαγγελματική κατηγορία? Ίσως, δεν ξέρω, δεν έχω αποφασίσει, αλλά ίσως. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και αφήνω τη μοίρα να μου καθοδηγήσει. Θαυμάζεις κάποιους επιθετικούς? Σου αρέσουν έτσι να τους παρακολουθείς? Ίδωλό μου είναι, νομίζω, όπως πολλών άλλων, ο Λιονέλ Μέση. Αλλά τώρα για καθαρά εννιάρια, μ' αρέσει πολύ ο Λεβαντόφσκι. Μ' αρέσει ο Νεϊμάρ. Βέβαια δεν είναι εννιάρι, αλλά μ' αρέσει σαν παίχτης. Και ο Χάλαντ, θα έλεγα, από καινούργια ταλέντα. Δηλαδή μεταξύ Μέση και Ρονάλντο είσαι με το Μέση? Είμαι με το Μέση, λόγω στυλ, τρόπο παιχνιδιού καλύτερα. Αλλά σέβομαι το Ρονάλντο, από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Τώρα τι να πω? Το πρωτάθλημα της Β κατηγορίας και γενικά τα πρωταθλήματα, τα ερασιτεχνικά, όπως και το περσινό της Γ κατηγορίας, είναι ανταγωνιστικά τα πρωταθλήματα? Ποια είναι η άποψή σου? Το κάθε πρωτάθλημα έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Η Γ κατηγορία έχει τον δικό της βαθμό δυσκολίας. Τώρα που ανεβήκαμε στη Β, έχει ανέβει προφανώς ο βαθμός δυσκολίας. Και ναι, μπορώ να πω ότι φαίνεται στα παιχνίδια μας ότι αντιμετωπίζουμε καλύτερους αντιπάλους, πιο δυνατούς. Αλλά όπως και οι αντίπαλοι μας είναι καλύτεροι, βελτιωνόμαστε κι εμείς και αυτοί έχουν την ίδια γνώμη με εμάς. Έχει υπάρξει αντίπαλος παίκτης ή παράγοντας ή προπονητής που ήρθε και σου είπε συγχαρητήρια για την απόδοσή σου, για τον γκολ που πέτυχες? Όχι, δεν μου έχει συμβεί ακόμα αυτό, αλλά δεν με ενοχλεί. Εγώ κοιτάω τον εαυτό μου και κοιτάω την ομάδα μου. Πώς ήταν, Δημήτρη, το φετινό πρωτάθλημα πάντα μέχρι τη διακοπή που ήταν χωρίς φιλάθλους? Ναι. Το λέω, το έχω ξαναπεί και σε άλλους επιθετικούς, ειδικά για σας που πετυχαίνετε, που σκοράρετε, να μπορείς να το πανηγυρίσεις με τους φιλάθλους, με τους φίλους σου. Εντάξει, εγώ επειδή έχω 2 χρόνια στο αντρικό, δεν ξέρω κιόλας από πώς είναι να πανηγυρίσουμε σε μια γεμάτη εξέδρα. Και επειδή η ομάδα μας αποτελείται από νεαρά παιδιά, οι φιλάθλοι μας είναι οι γονείς μας και η οικογένειά μας και οι φίλοι μας. Δεν έχουμε κάποιο γκρουπ φιλάθλων ή οπαδών. Τώρα το να πανηγυρίζω ένα γκολ και να τα αφιερώνω εγώ στη μητέρα μου, στους φίλους μου, είναι πολύ σημαντικό και το στέρισε αυτό ο κορονοϊός. Τι πιστεύεις, είμαστε
κοντά στα τέλη Φλεβάρι, θα έχουμε φέτος πρωτάθλημα? Ποια είναι η δική σου αίσθηση? Ναι, θέλω να πιστεύω ότι στα μέσα Μαρτίου θα ξεκινήσουμε προπονήσεις, έτσι θέλω κιόλας, και αν δοθεί η ευκαιρία να κάνουμε μια μίνι προετοιμασία και να ξεκινήσουμε αγώνες όσο αυτό είναι δυνατόν, να γίνει ένας γύρος, να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα απλά πιο αργά, δεν ξέρω πώς θα αποφασίσουν, είναι δουλειά της ΕΠΣ. Σίγουρα θα υπάρχουν και εμβόλυμες αγωνιστικές. Σίγουρα, ναι. Για πες μου τώρα, Δημήτρη, εσύ σπουδάζεις. Είσαι δευτεροετής, μου είπες, έτσι? Ναι, είμαι δευτεροετής ποιητής στο τμήμα ηλεκτρολόγων και ηλεκτρονικών μηχανικών. Άρα, παράλληλα με το ποδόσφαιρο, θες να πάρεις και το πτυχίο, έτσι? Να... Ναι. Σπουδάζω και προσπαθώ, αυτός είναι ο κύριος στόχος μου, αλλά παράλληλα κάνω αυτό που αγαπώ, που είναι το να παίζω ποδόσφαιρο, και τα συνδυάζω όσο μπορώ. Πιστεύεις, Δημήτρη, ότι τα ταλέντα που υπάρχουν, όπως είσαι και εσύ, στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, σε αεραστεχνικά πρωταθλήματα, αξιοποιούνται, μπορούν να, με την απόδοσή τους να πείσουν κάποιους προπονητές ώστε να παίξουν σε ομάδες ανώτερης κατηγορίας? Εντάξει, ο καθένας ξεκινάει από κάπου. Μπορεί κάποιος να βρεθεί σε μια ΠΑΕ να ξεκινήσει στην πρώτη ομάδα σε μικρό χρονικό διάστημα. Κάποιος μπορεί να ξεκινήσει από το γάμα τοπικό και κάποια στιγμή στη ζωή του να βρεθεί να παίζει β' εθνική. Τώρα αυτό είναι στη θέληση, στην τύχη, στις συγκυρίες γενικά. Δεν μπορώ να έχω άποψη πάνω σε αυτό. Εγώ προσπαθώ να κάνω το καλύτερο και ό,τι τύχει, δεν κυνηγάω κάτι. Ωραία. Δημήτρη, αν σε ρώταγα ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης του Ατρόμητου Χαλανδρίου, ποιον θα μου έλεγες? Καλύτερος παίκτης? Η εντεκάδα μας, αυτό θα έλεγα. Αν η εντεκάδα μας ήταν ένας παίκτης, αυτόν θα έλεγα. Ο πιο τσαμπουκάς, ο πιο έτσι που μπαίνει δυναμικά. Ο πιο τσαμπουκάς, ο Βαγγέλης ο Σιρής που παίζει στόπερ. Και θα έλεγα και εγώ, αλλά εγώ όταν ευριάζω συνήθως είμαι τσαμπουκάς. Αυτός που τρώει τις περισσότερες κλωτσές, ας πούμε, τα μαρκαρίσματα, τα... Νομίζω είμαι εγώ, ο Δημήτρης ο Μακρύς και ο Κωστής ο Κατσιούλας που παίζει στο 10. Ο αρχηγός της ομάδας... Ποιος είναι? Είναι δύο οι αρχηγοί μας. Είναι ο Δημήτρης ο Βέρντης που είναι αριστερό εξτρέμ και ο Δημήτρης ο αναγνώστης που είναι στο αριστερό μπακ. Σας έλεγα και πριν η ηγετική μορφή της ομάδας. Να ρωτήσω και εσένα, έχω ρωτήσει και άλλους παίκτες, εάν είχες τη δυνατότητα, είσαι πρόεδρος μιας ομάδας και σου δίνει τη δυνατότητα να πάρεις δύο με τρεις παίκτες από τον Ατρόμητο Χαλανδρίου, να τους πάρεις μεταγραφή, ποιους θα επέλεγες? Πλην τον εαυτό μου? Ναι, πλην τον εαυτό σου. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να βάλω τον εαυτό μου, γιατί εμένα θα με κρίνουν άλλοι, όχι εγώ τον εαυτό μου. Ίσως θεωρώ ότι θα έπαιρνα τον Κωστή τον Κατσούλη, γιατί το θεωρώ πολύ μεγάλο ταλέντο και αξίζει να παίξει παραπάνω. Θα έπαιρνα σίγουρα έναν από τους μικρότερους, τώρα δεν έχω αποφασίσει ποιον, αλλά γενικά θα κοίταζα από την ηλικία των 15-16, γιατί θα μου έκανε εντύπωση που παίζουν σε β' κατηγορία αντρικό τόσο μικρή ηλικία. Και θα πω και τον τερματοφύλακά μας για να κάνω την αλλαγή, που είναι επίσης μικρός σε ηλικία, έχει απίστευτα περιθώρια εξέλιξης και πιστεύω και αυτός αξίζει να παίξει παραπάνω. Αυτό. Ωραία. Τώρα αν μας παρακολουθούν από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών ή τέλος πάντων οι αρμόδιοι φορείς, τι θα τους έλεγες να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα όποτε υπάρχει αυτή η δυνατότητα? Στηρίζω ότι θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει τα ομαδικά αθλήματα, γιατί θεωρώ τον αθλητισμό υγεία
Τώρα η υγεία είναι και να μην έχεις κορονοϊό, ας πούμε, οπότε πιστεύω ότι θα πρέπει να πάρθουν σωστά μέτρα, να δοθούν κονδύλια και με τη συνεργασία όλων και με προσοχή να ξεκινήσουμε ξανά τις προπονήσεις και στη συνέχεια τους αγώνες αργότερα, στον χρόνο. Ποιους θα ήθελες, Δημήτρη, να ευχαριστήσεις για τη συνεργασία σου με την ομάδα? Όπως είπα και πριν, ευχαριστώ όλους μου τους συμπαίχτες. Ευχαριστώ επίσης τον εαυτό μου, που πιστεύω και στον εαυτό μου και δουλεύω σκληρά. Ευχαριστώ τους προπονητές και τους δύο, τον Γιώργο Τσιντάρη που είναι ο βοηθός του προπονητή μας, του Ηλία Καλοβού. Ευχαριστώ τον πρόεδρο της ομάδας, τον Βασίλη Τολάκη. Αυτά, δεν έχω κάποιον άλλο να ευχαριστήσω. Ευχαριστώ τη μητέρα που μου δίνει τα αμάξι να πάω στην προπόνηση όταν βρέχει. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο. Ποια ομάδα υποστηρίζεις από την Ελλάδα? Την ΑΕΚ. Είσαι ΑΕΚ. Ωραία. Και από το εξωτερικό? Από το εξωτερικό, εντάξει, βέβαια πια δεν βλέπω και πολύ ΑΕΚ. Έχω σταματήσει λίγο το ελληνικό ποδόσφαιρο για καλό μου. Αλλά από εξωτερικό, από Αγγλία είμαι Arsenal. Και αυτή σε κακή μοίρα βέβαια, αλλά το έχει, δεν ξέρω. Και γενικά θαυμάζω την Μπαρτσελόνα για τον τρόπο παιχνιδιού της. Αυτά, δεν έχω κάποια άλλη ομάδα. Ωραία. Αγαπημένη. Δημήτρη, ήθελα τώρα το δικό σου μήνυμα, έτσι, το μήνυμα του επιθετικού του Ατρόμητου Χαλανδρίου, Δημήτρη Νούλη, σε όλους όσους ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Τι θα ήθελες να τους πεις? Εγώ θα έλεγα ο καθένας να δουλέψει και να κυνηγήσει τα όνειρά του και ποτέ να μην λέει ποτέ, όλα μπορούν να συμβούν και μέσω της σκληρής δουλειάς και ίσως λίγο τύχη μπορεί να πραγματοποιηθεί το όνειρό του. Για κάθε ποδοσφαιριστή, όχι για επιθετικούς μόνο. Αυτό το μήνυμα. Ωραία. Δημήτρη, τα είχαμε πει, αν θυμάσαι καλά, στην προετοιμασία πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Ναι, ναι. Μακάρι να τα ξαναπούμε πάλι στο γήπεδο, σε αγώνα, μετά τη λήξη κάποιου παιχνιδιού. Υγεία πάνω απ' όλα. Πίση, και πάντα υγεία, επιτυχίες, πίση. Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλό βράδυ. Συνέχεια.